Το καλοκαίρι με τα κουνούπια, την άνοιξη με τις πλημμύρες και το χειμώνα με τα χιόνια είναι αντιμέτωπες οι υπηρεσίες του Βόρειου Εύρου στο πλαίσιο της προετοιμασίας, αφού αναμένονται και φέτος ακραία καιρικά φαινόμενα, θα υπογραφούν συμβάσεις με εργολάβους για εκχιονιστικά μηχανήματα, ενώ έχει γίνει ήδη προμήθεια ποσότητα σαλατιού. Μέχρι τις 3 Νοεμβρίου θα έχουμε ήδη τις συμβάσεις με όλους τους εργολάβους που έχουν τα μηχανήματα για τον εχιονισμό, αν τυχόν υπάρξει, θα είμαστε έτοιμοι δηλαδή. Όσον αφορά την προμήθεια αλατιού, ήδη υπάρχει και σταδιακά θα πάρουμε και άλλο αν χρειαστεί. Είμαστε έτοιμοι από πλευράς χιονόπτωσης. Αυτό το οποίο πραγματικά δεν μπορούμε να υπολογίσουμε είναι πάντοτε μια τυχόν πλημμύρα. Παράλληλα γίνονται οι τελευταίοι έλεγχοι στα αναχώματα, αφού προηγήθηκε η αποκατάστασή τους. Σύμφωνα με τον Κώστα Βενετίδη, δεν υπάρχει ανησυχία καθώς αποκαταστάθηκαν ρήγματα που είχαν εντοπιστεί. Ο ίδιος πάντως κάλεσε όσους πολίτες εντοπίσουν κάποιο ρήγμα να ενημερώσουν άμεσα τις υπηρεσίες της περιφέρειας. Όλα τα αναχώματα είναι αυτή τη στιγμή κλειστά, δεν έχουμε κανένα ρήγμα. Γίνονται τελευταίες επισκέψεις από τους μηχανικούς μας, μήπως τύχει και κάτι, γιατί όπως ξέρετε, επειδή τα αναχώματα τα περισσότερα, άσχετα από τα τελευταία χρόνια, έχουν αντικατασταθεί, γιατί είχαμε ρήγματα σε όλα τα αναχώματα, θα γίνει ένας τελευταίος έλεγχος, μήπως υπάρχει κάποιες ρογμές, όπως ξέρετε κυκλοφορούν πολλά ζώα, είναι ο στρατός πάνω στα αναχώματα, κυκλοφορούν άνθρωποι, κάτι το οποίο μας ξέφυγε τελευταία στιγμή και καλούμε και τον κόσμο, αυτοί που κυκλοφορούν δηλαδή, γιατί οι αγρότες μας είναι ακόμη στις δουλειές τους, αν εντοπίσουν κάτι να μας ενημερώσουν, να προλάβουμε μην τυχόν και έχουμε κάποιο απρόοπτο αποτέλεσμα. Το επόμενο διάστημα προγραμματίζεται συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου για τον καλύτερο προγραμματισμό των υπηρεσιών εν ώψη του χειμώνα. Αυτό που προς το παρόν ανησυχεί τις υπηρεσίες είναι η διαχείριση των ρεμάτων αρμοδιότητα που στο παρελθόν άνοικε στους Δήμους, σύμφωνα με τον κύριο Βενετίδη. Με μια πράξη εντελώς αυθαίρετη, κατά τη γνώμη μου, η προηγούμενη κυβέρνηση, το Υπουργείο Υποδομών δηλαδή, χωρίς να μας ενημερώσει, χωρίς να ενημερώσει τις περιφέρειες δηλαδή, και έγινε έντονη διαμαρτυρία, ανέθεσε όλη την αρμοδιότητα των ρεμάτων στις περιφέρειες. Ξέρετε, αυτό μπορεί να συμβεί, αλλά έπρεπε να γίνει με μια συνεννόηση πρώτα με τους περιφερειάρχες, με τις περιφέρειες, με τις τεχνικές υπηρεσίες. Γιατί είναι αδύνατον, χωρίς προσωπικό, χωρίς χρήματα, χωρίς να πιστωθούν χρήματα στους προϋπολογισμούς, χωρίς μηχανήματα, να τα δώσουν σε αρμοδιότητα στις περιφέρειες όλα τα ρέματα, μα όλα τα ρέματα, αυτό νομίζω δημιουργεί κάποιο πρόβλημα. Ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης έκανε γνωστό πάντως ότι η περιφέρεια θα διαθέσει κονδύλι ύψους 600.000 ευρώ για τη διαχείριση των ρεμάτων. Προτεραιότητα θα δοθεί σε όσα παίρνουν μέσα ή κοντά από κατοικημένες περιοχές. Είναι ένα πρόβλημα, σας το λέω, με προβληματίζει και εμένα, προβληματίζει και την ηγεσία της περιφέρειας. Ήδη την επόμενη εβδομάδα θα κάνουμε μία σύσκεψη στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, ειδικά για αυτό το θέμα. Θα προτείνουμε και με τον Περιφερειάρχη, με την Τεχνική Υπηρεσία, όλες τις περιφέρειες να τα δούμε αυτά τα συστήματα, να δούμε πώς θα τα καταφέρουμε για να μπορέσουμε να καθαρίσουμε όσο δυνατόν περισσότερα, για να μην δημιουργηθούν προβλήματα.